Την αντίδρασή τη στα τρία σενάρια προβολή και εξέλιξη του μισθολογικού κόστου που δημοσιοποιήσαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών εκφράζει η ΑΔΔ, καθώ όπω εκτιμά, οδηγούν σε νέε μισθολογικέ απώλειε, εκμηδενισμό των προσλήψεων, απολύσει συμβασιούχων και τελικά σε διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών, με σοβαρότητε επιπτώσει στην εξυπηρέτηση των πολιτών, τονίζει η ΑΔΔ. Το 2010 το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε κατά μέσο όρο γύρω στο 25%. Ε, με, με βάση αυτή τη μελέτη τώρα, ε, το ζήτημα είναι ότι πάμε για περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας, ε, όταν τα πάντα γύρω μας αυξάνονται. Ε, δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι ο δημόσιο τομέα σε επίπεδο κόστου για την κυβέρνηση είναι συγκριτικά με τι άλλε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση στι χαμηλότερε θέσει. Ε, Άλλο ένα μύθο δηλαδή καταρρύπτεται και δεν ξέρω πού πάμε να οδηγηθούμε. Υπήρχε στην αρχή αυτό που διαραίεται έτσι πάρα πολύ έντεχνα είναι ότι επιτέλους ε, ο κάθε εργαζόμενος ανάλογα με τη θέση του θα παίρνει, όχι, ο κάθε ανάλογα με το πτυχίο του θα αμείβεται. Αυτή είναι και η βάση του ενιαίου μισθολογίου έτσι όπως μας το παρουσιάζει. Το θέμα είναι ότι και μετά τι χθεσινέ δηλώσει είναι ότι ανάλογα με τη θέση ευθύνη που θα έχει κάθε υπάλληλο, έτσι και θα πληρώνεται. Επομένω, θα έχουμε πιστεύω πάλι μια, ε, πάλι μια κατάσταση επιδοματική, όπου μπορεί κάποιο να έχει το ίδιο πτυχίο, κάποιοι να έχουν το ίδιο πτυχίο, αλλά αν εργάζονται σε διαφορετικό υπουργείο, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα, μπορεί να παίρνουν και περισσότερα. Ε, η αλήθεια πάντω είναι ότι κρατάμε πάρα, πάρα πολύ μικρό καλάθι, γιατί δυστυχώ το καλάθι μα αδειάζει συνέχεια. Με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου αναμένεται να καταργηθούν αρκετά ειδικά επιδόματα, ενώ η μελέτη καταγράφει τι αποκλήσει των αμοιβών ανά Υπουργείο. Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Παιδεία, σε αυτό στο οποίο ανήκω και εγώ, είναι από το, από το στο Υπουργείο Παιδεία ανήκουν οι υπάλληλοι αυτοί που πληρώνονται λιγότερο, με το χαμηλότερο μηνιαίο εισόδημα. Ε, το, δεν πιστεύω με τίποτε και έτσι όπω είναι και η μελέτη, έτσι όπω είδαμε και τη μελέτη, δεν πιστεύουμε με τίποτα ότι θα έχουμε αύξηση. Αυτό ίσω έντεχνα προσπαθεί να περάσει, ότι με το νέο μισθολόγιο κάποιοι θα αυξήσουν τα εισοδήματά του. Ε, το... Αυτό που μάλλον. Εμεί από την πλευρά μα, όσα δεν δει, αυτό που μάλλον έτσι βλέπουμε να γίνεται είναι ότι καταργώντα τα επιδόματα, ε, θα αυξήσουν κατά τη το βασικό μισθό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα τα επιδόματα είναι που μα φτάνουν στο μέσο όρο των 1000 με, 1500, με 1000 με 1500, ευρώ. Αυτό είναι το μηνέο εισόδημα κατά μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά αυτό βασίζεται όχι στο βασικό του μισθό, στα επιδόματα. Καταργώντα τα επιδόματα, ο μισθό θα ελαττωθεί κατά πολύ. Να σημειώσουμε κλείνοντα πω η Αρεντή καθιστά σαφέ ότι αναγκαία και ικανή συνθήκη διεξαγωγή διαλόγου και διαπραγματεύσεων για ένα νέο μισθολόγιο είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.